θέσεις. Πρόκειται και μια υποκειμενική αίσθηση των οργάνων. Στο μεγαλύτερο βαθμό αυτή η αίσθηση είναι μη συνειδητή και αυτό αποτελεί μια μεγάλη δυσκολία στο να γίνουν οι έρευνες και άρα να πατήσουμε πάνω σε αυτές τις έρευνες και να σκεφτούμε κάποιες θεραπευτικές παρεμβάσεις, αλλά θα δούμε τι έχει συμβεί μέχρι τώρα σε σχέση με αυτό το σύστημα. Όπως βλέπουμε εδώ, 1905, ο Σέρινγκτον έβαλε τον πρώτο ορισμό ή το πρώτο μικρόβιο, να το πω έτσι, της ύπαρξης αυτού του συστήματος. Ακολούθησαν πολλά χρόνια και διάφορες έρευνες σε σχέση με αυτό, αλλά υπάρχει μια πραγματική έκρηξη ερευνών από τα τελευταία 10 χρόνια περίπου, όπως βλέπουμε, μια κατακόρυφη αύξηση των ερευνών και των μελετών και των προτάσεων για θεραπευτικές παρεμβάσεις σε σχέση με το interoceptive system. Αυτός είναι ο Charles Σερτζαλ Σέρινγκτον, 1905, δημοσίευσε αυτό το απίθανο για την εποχή βιβλίο, στο οποίο έκανε πολύ ακριβείς περιγραφές των τενοντίων αντανακλαστικών, αλλά και άλλων ανακλαστικών του σώματος. Και αυτός είναι ο οποίος είπε την έννοια του interoceptive, παρόλο που δεν καθόρισε κάποιο συγκεκριμένο τόξο, αντανακλαστικό τόξο σε σχέση με αυτό. Έτσι, αλλά παρόλα αυτά είναι αυτός που έβαλε την πρώτη ιδέα ύπαρξης αυτού του συστήματος. Έκτοτε η έννοια αυτή έχει πάρει διάφορες διαστάσεις και μάλλον διάφορες λέξεις και διάφορες ορολογίες. Βλέπουμε εδώ μερικά παραδείγματα. Πάντα όμως το ενδοδεκτικό αυτό σύστημα θα αναγκαστικά το συγκρίνουμε και το συνθέτουμε σε σχέση με το εξοδεκτικό. Έτσι, βλέπουμε εδώ πόσο πολύ αλληλεπιδρούν αυτά τα δύο συστήματα μεταξύ τους. Σε γενικές γραμμές, οι έρευνες έχουν δείξει τρεις κύριες διαστάσεις του συστήματος αυτού. Την ακρίβεια, το accuracy, όπως βλέπουμε εδώ, σε σχέση με την ικανότητα του ατόμου να κάνει detection, να αντιλαμβάνεται δηλαδή το σύστημα αυτό, σε σχέση με το sensibility, το οποίο είναι η συνειδητή ικανότητα να κάνει self-assessment το άτομο, έτσι. Δηλαδή έχει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τα εσωτερικά του όργανα και να τα βαθμολογεί όταν το χρειάζεται, όταν το ζητάμε. Και τέλος το awareness, που πλέον μπαίνουμε στην φάση του metacognitive, της μεταγνωσίας, έτσι, που αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο πλέον να το συλλάβει κανείς και να το μελετήσει. Και είναι δύσκολο γιατί ακριβώς το interoceptive είναι που είναι σε μεγάλο βαθμό μη συνειδητό. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει μια σαφή οδό διακίνησης πληροφορίας. Δεν έχει ένα σαφές κέντρο integration. Παρ' όλα αυτά, φτάνουμε σε σημείο να μελετάμε πλέον και το metacognitive awareness. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να γίνεται αυτό για να υπάρχει και μια ολοκλήρωση του σκεπτικού. Θα δούμε πώς γίνεται αυτό σιγά-σιγά. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες έννοιες που έχουν μελετηθεί και αναπτυχθεί. Το implicit, το μη συνειδητό, το οποίο είναι και το πιο συχνό. Το explicit, το συνειδητό, το οποίο αυτό ψάχνουμε πολλές φορές με τις έρευνες. Και τα υπόλοιπα που βλέπουμε εδώ, η ευαισθησία, το sensitivity, sensibility, το awareness που είπαμε, το ability, η ικανότητα που φαίνεται να είναι μια υγιεινής δυνατότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται το interoceptive system, και η έννοια του atypical, θα τη συναντήσουμε συχνά στη βιβλιογραφία, δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι παθολογικές καταστάσεις του ενδοδεκτικού αυτού συστήματος. Σε γενικές γραμμές, οι έρευνες πάντως ψάχνουν αυτά τα χαρακτηριστικά που βλέπουμε εδώ. Μετράνε δηλαδή το ενδοδεκτικό σύστημα σε σχέση με την προσοχή, το attention, το detection, την ικανότητα διάκρισης των ερεθισμάτων, το magnitude, την ικανότητα, την ένταση, να μετρούν την ένταση της αντίληψης αυτής, το discrimination, το accuracy που είπαμε πριν, το insight, sensibility κλπ. Όλες αυτές τις δυνατότητες που βρίσκονται στην έρευνα. Εδώ βλέπουμε μερικά παραδείγματα τέτοιων ερευνών. Έτσι, στην αριστερή στήλη βλέπουμε τους όρους αυτούς και μπορεί κανείς να κάνει διάφορες έρευνες σε διάφορα συστήματα, στο καρδιολογικό, στο ορθοπαιδικό, στο πεπτικό, στο ουρολογικό κλπ. Και να βρει διάφορους ρυθμούς λειτουργίας αυτού του ενδοδεκτικού συστήματος. Βλέπουμε εδώ διάφορους ρυθμούς και να τα συνθέσει και να τα συνδυάσει επίσης με το εξοδεκτικό σύστημα.
Η ροή των πληροφοριών είναι παρόμοια με αυτή των αισθήσεων, όπως βλέπουμε από κάτω προς τα πάνω. Υπάρχουν αυτά τα ελεύθερα νευρίδια που παίρνουν τις αισθήσεις για το εξοδεκτικό σύστημα, αλλά με τον ίδιο τρόπο παίρνουν τις αισθήσεις και για το ενδοδεκτικό σύστημα από τα εσωτερικά όργανα. Όλες οι πληροφορίες μεταβιβάζονται στο θάλαμο και κατόπιν στην γνήσιδα, όπως βλέπουμε εδώ. Ειδικά το σύστημα το ενδοδεκτικό έχει σαν τελικό τόπο integration, ολοκλήρωσης, την ίνσουλα, την γνήσιδα. Και μάλιστα όπως έχουν εξελιχθεί τα είδη, βλέπουμε ότι στα πρωτεύοντα παρακάμπτεται έτσι ο πυρήνας αυτός, ο παραβραχιακός πυρήνας, ο οποίος υπάρχει στα κατώτερα όντα. Στα δεξιά βλέπουμε ακριβώς αυτή την άνοδο που από κάτω προς τα πάνω πώς ανεβαίνουν οι αισθήσεις του ενδοδεκτικού συστήματος από τον νοτιαίο σωλήνα στο στέλεχος, στον υποθάλαμο, καταλήγοντας τελικά στο σύστημα το παραλυμπικό της νήσιδας και του προσαγωγείου, που φαίνεται ότι αυτό το σύστημα να είναι τελικά το σύστημα που κάνει integration, σύνθεση δηλαδή, του ενδοδεκτικού συστήματος. Φυσικά όμως δεν εγκλωβίζεται εκεί η πληροφορία, υπάρχει και σύνδεση με τον προμετωπιό και με το πιόφλιο, όπου γίνεται κατόπιν αυτό το metacognitive, όπως είπαμε, η metacognitive αίσθηση και το insight, όσο μπορεί να γίνει, γιατί είναι μη συνειδητή αντίληψη αυτή, όσο μπορεί να γίνει αυτή η metacognitive ιστορία. Τώρα, τα τερματικά. Σε γενικές γραμμές, αυτές είναι γνώσεις που τις είχαμε και από φοιτητές, τις θυμίζω απλώς. Τα τερματικά μπορεί να είναι κάποιες εμίελες ίνες, που είναι οι ίνες α, A, B, A, C, A, D κλπ. Και οι ίνες C, βλέπουμε εδώ, που είναι αμίελες. Αυτό σημαίνει ότι μεταβιβάζουν το ερέθισμα πολύ πιο αργά, πιο καθυστερημένα, ενώ οι εμίελες πολύ πιο γρήγορα. Και βέβαια και από την εξέλιξη να θυμηθούμε ότι η μυελίνωση έχει έρθει πιο αργά στη φύση και στα πρωτεύοντα. Παρόλα αυτά, οι ίνες σε, οι οποίες είναι αμύελες, έχουν να δώσουν και αυτές, μάλλον, αρκετά σημεία στην ενδοδεκτική αντίληψη. Εδώ μπορούμε να δούμε τις σε κάτω-κάτω, οι οποίες είναι καθαρά ανιούσες, είναι μόνο ανιούσες ίνες, ενώ οι άλλες μπορεί να είναι και κατιούσες, το σύμπλεγμα των A, των ινών A. Και μπορούμε να δούμε επίσης ότι είναι C, είναι αμύελες και επίσης το κυριότερο ότι μεταβιβάζουν το ερέθισμα πάρα πολύ αργά. Αυτός είναι ο λόγος που όταν κοβόμαστε, για παράδειγμα, όταν πονάμε και τα εσωτερικά όργανα, όταν έχουμε μια πλάτη και τότε η αίσθηση που παίρνουμε είναι η ενδοδεκτική, αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει ένας βήθιος πόνος που κρατάει για αρκετή ώρα, ενώ ο άμεσος, ο εποξής πόνος οφείλεται στα νευρίδια A. Ενώ ο αργός και βήθιος είναι αυτός που προέρχεται από τα νευρίδια C. Θα λέγαμε λοιπόν ότι σε γενικές γραμμές όλα τα νευρίδια αυτά συμμετέχουν στο ενδοδεκτικό σύστημα, αλλά αυτά που κυρίως συμμετέχουν είναι τα αμύελα, οι αμύελες είναι C. Και εδώ μπορούμε να δούμε πως και στο δέρμα, για παράδειγμα, όπως και σε όλα τα όργανα, υπάρχει ποικιλία όλων αυτών των ινών, αλλά σε γενικές γραμμές στην καμπτική επιφάνεια αριστερά, όπως βλέπουμε εκεί που υπάρχουν τρίχες, πιο πολλές τρίχες, τότε η αίσθηση είναι περισσότερο μεγάλη και η μεταβίβασή της πολύ πιο γρήγορη. Σε γενικές γραμμές τώρα, να επανέλθουμε πάλι στα βασικά χαρακτηριστικά του ενδοδεκτικού συστήματος. Βλέπουμε εδώ υπάρχει πτωχή ικανότητα αντίληψης και διάκρισης των ερεθισμάτων. Και είναι λογικό αυτό και ευνόητο. Δεύτερον, υπάρχει πτωχή poor localization, πτωχή τοποθέτησης στο χώρο. Δηλαδή δεν μπορούμε να αντιληφθούμε εύκολα πού το αισθανόμαστε αυτό ακριβώς. Και τρίτον, υπάρχει ανικανότητα, όπως βλέπουμε εδώ, να φέρουμε στο συνειδητό μας έτσι, τις αισθήσεις των σπλάχνων μας. Επειδή όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν που έχει το ενδοδεκτικό σύστημα δυσκολεύουν την κατανόησή του και επομένως δυσκολεύουν στο να βρούμε κάποιες λύσεις ή κάποιες θεωρίες, κάποια μοντέλα και κάποιες θεραπευτικές λύσεις. Παρ' όλα αυτά οι προσπάθειες είναι αρκετές, όπως θα δούμε, γιατί και εγώ προσωπικά το πιστεύω, αλλά και αρκετοί άλλοι φαντάζομαι,
όσο πιο πολύ κατανοούμε και μπορέσουμε να κατανοήσουμε το ενδοδεκτικό αυτό σύστημα, δηλαδή το σύστημα με το οποίο κατανοούμε τα εσωτερικά μας όργανα, τόσο πιο πολύ θα μπορούμε να καταλάβουμε το πώς γίνεται η αίσθηση του self, του εαυτού, η αίσθηση του εαυτού, δηλαδή. Και αυτό πιθανόν, αν ξεκαθαρίσουμε κάποιες παθολογικές καταστάσεις που αυτό μπορεί να συμβαίνει, τότε πιθανόν αυτό να αποτελεί ένα παράθυρο από το οποίο μπορούμε να εισέλθουμε και θεραπευτικά. Θα το δούμε αυτό και αμέσως μετά. Είναι δύσκολη λοιπόν η παρατήρηση του ενδοδεκτικού συστήματος και έτσι έχουν βρεθεί διάφορα κόλπα, να το πω έτσι, όπου μπορούμε να συνδέσουμε τα ευρήματα που υπάρχουν ανάμεσα στο ενδοδεκτικό και στο εξωδεκτικό σύστημα. Και εδώ βλέπουμε μερικά από αυτά. Όταν είμαστε πεινασμένοι, κουρασμένοι, που σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει, ότι το ενδοδεκτικό σύστημα μας δίνει σημεία, ας πούμε, κάμψης ή φθοράς, τότε είμαστε πιο συγχωρητικοί, όπως βλέπετε εδώ σε κάποια έρευνα, στις παρορμητικές συμπεριφορές. Έτσι, δηλαδή, μπορούμε εύκολα να δικαιολογήσουμε στον εαυτό μας, αλλά και στους άλλους, κάποια παρόρμηση. Εδώ βλέπουμε τη σύνδεση λοιπόν ανάμεσα στο ενδοδεκτικό και στο εξωδεκτικό. Και επίσης τόσο λιγότερες αλτρουιστικές συμπεριφορές μπορούμε να δείξουμε όταν το ενδοδεκτικό σύστημα δίνει σημάδια κάμψης. Και επίσης βλέπουμε εδώ και ένα παράδειγμα ότι και αυτό μπορούμε να το δει κανείς και στα διαλύματα που κάνουμε και όταν παίρνουμε ένα μικρό φαγητό, έτσι. Πριν από τη λήψη αυτού του φαγητού, όπως βλέπετε εδώ στα δικαστήρια, αλλά και στις δικές μας δουλειές, είμαστε πιο έτσι αψείς και μη συγχωρητικοί, ενώ όταν έχουμε φάει, έχουμε ξεκουραστεί κλπ. Γινόμαστε πιο συγχωρητικοί. Το ίδιο ισχύει και στα δικαστήρια και αυτό το γνωρίζουν οι παλιοί καλοί εντός αγωγών δικηγόροι, έτσι που επιδιώκουν ένα διάλειμμα όταν η δίκη πλέον φαίνεται να έχει κουράσει τους ενόρκους ή τους δικαστές. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν θα δούμε ποτέ το ενδοδεκτικό σύστημα κατάφατσα, αλλά έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες να το δούμε έμεσα και πρέπει να το δούμε έμεσα γιατί πιθανόν να μας δώσει ωφέλειες αυτό. Εδώ βλέπουμε και γνωρίζουμε βέβαια ότι το εξωδεκτικό σύστημα αναπαριστάται σε ανώτερους φλοιούς. Βλέπουμε εδώ την πρόσθετη και οπίστια έλικα, τον προκινητικό φλοιό κλπ. Αντίθετα όμως, το ενδοδεκτικό σύστημα κυρίως, ξαναλέω, έχει να κάνει με την αντίληψη των εσωτερικών οργάνων. Είναι μια πορεία πληροφορίας κυρίως από το πνευμονογαστρικό νεύρο, το Vagal εδώ, το οποίο ανεβάζει ερεθίσματα και τα σταματάει, και αυτά τα ερεθίσματα σταματάνε κατά κάποιο τρόπο στον λιμπικό και παραλιμπικό λοβό, δηλαδή στο θάλαμο, την αμυγδαλή, τον υπόκαμπο, με κατάληξη κυρίως την νήσιδα και το πρόσθετο προσαγώγιο. Εδώ βλέπουμε από κάτω προς τα πάνω αυτό ακριβώς την άνοδο των πληροφοριών από το πνευμονογαστρικό στον υποθάλαμο, στον υπόκαμπο, το προσαγώγιο, την νήσιδα κλπ. Και το διαμοίρασμα κατόπιν, το ελαφρύ, σε ελαφρύ βαθμό διαμοίρασμα στον προμετωπιόφλιο, όπου και μπορεί να δημιουργηθεί αμυδρά κάποια metacognitive αίσθηση. Εδώ βλέπουμε αυτά τα τρία συστήματα λοιπόν και πάλι. Αριστερά οι αισθήσεις, το exteroceptive system. Στη μέση το αυτόνομο νευρικό που καταλήγει στην πρόσθετη νήσιδα. Αυτό το AIC είναι η πρόσθετη νήσιδα. Και το κινητικό σύστημα, το proprioceptive system, έτσι, με τους ιδιοδεκτικούς υποδοχείς, που καταλήγει στην αίσθηση της κίνησης, της ισορροπίας και λοιπά. Όλα αυτά συντίθεται λοιπόν στο προσαγώγιο και στον προμετωπιόφλιο που παίρνει τελικά τις τελικές πληροφορίες. Νήσιδα λοιπόν φαίνεται να είναι το κέντρο του ενδοδεκτικού συστήματος. Πήρε το όνομά της από τον Ρέιλ, νήσος του Ρέιλ, έτσι. Πριν από 200 χρόνια ο νευροεπιστήμονας αυτός την ανακάλυψε, την περιέγραψε, νευροανατόμος και νευροφυσιολόγος, ζωγράφισε ακριβώς τη σύνεση όπως βλέπουμε δεξιά και αριστερά κάτω και έγραψε βέβαια αυτό το βιβλίο περίπου 200 χρόνια πριν. Και εκείνη την εποχή όλοι οι γνωστοί και μεγάλοι νευροεπιστήμονες συνήθιζαν να κάνουν το πορτρέτο τους με ένα κρανίο όπως βλέπουμε εδώ και άλλοι μεγάλοι έτσι έχουν κάνει το πορτρέτο τους. Από εδώ και πολλά χρόνια λοιπόν γνωρίζουμε το
πού κενούνται τα πράγματα σε σχέση με το ενδοδεικτικό σύστημα. Υπήρξε όμως ένα μεγάλο κενό και μόνο την τελευταία δεκαετία, όπως βλέπετε, έχει ξαναφουντώσει πάλι αυτή η έρευνα. Και ο λόγος είναι προφανής. Το ενδοδεικτικό σύστημα δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Πρέπει να βρούμε άλλα τρίκ, άλλα κόλπα, ώστε να το αντιληφθούμε, να το καταγράψουμε, να το μελετήσουμε και να φανταστούμε πιθανές θεραπείες. Και εδώ βλέπουμε τον ελληνικής καταγωγής οικόνομο, Von Economo, ο οποίος μέσα στην Ίσιδα, λίγα χρόνια μετά το Ρέιλ, μάλλον κάποια χρόνια μετά το Ρέιλ, ανακάλυψε τις ίνες του Von Economo, οι οποίες είναι μακρές πυραμιδικές ίνες, οι οποίες συνδέουν ακριβώς τις πληροφορίες αυτές του ενδοδεικτικού με άλλα σημεία του εγκεφάλου. Ο Von Economo εδώ, όπως είπαμε, ο πατέρας του καταγόταν από την Έδεσα, ο ίδιος μεγάλος στη Ρουμανία, ήταν αεροπόρος στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και μέσα σε όλα αυτά, παρόλα αυτά, ήταν ένας μεγάλος νευροεπιστήμονας και η συμβολή του πραγματικά είναι σημαντική. Με λίγα λόγια, λοιπόν, από αριστερά προς τα δεξιά, μπορούμε να δούμε ακριβώς αυτά που είπαμε μέχρι τώρα νευροανατομικά. Οι αισθήσεις, είτε κυρίως οι ενδοδεκτικές, αλλά και οι εξοδεκτικές, κατευθύνονται μέσα από τον θάλαμο, όπως περιγράψαμε πριν, στην οπίστια νήσο, κατόπιν πηγαίνουν στη μέση νήσο, με πληροφορίες που έρχονται από την αμυγδαλή και τον υποθάλαμο, και καταλήγουν τελικά στην πρόστια νήσο. Φαίνεται η πρόστια νήσος να είναι, λοιπόν, το βασικό όργανο του ενδοδεικτικού συστήματος και είναι αυτό που δίνει κατόπιν πληροφορίες και στο προσαγώγιο, αλλά και στις υπόλοιπες μετοπιές και προμετωπιές δομές. Από άλλη σκοπιά τώρα, αν θυμηθούμε άλλες έρευνες και από άλλη σκοπιά, αν θυμηθούμε για παράδειγμα το DefoMod Network, το network της βασικής λειτουργίας, είναι αυτό το δίκτυο το οποίο όταν δεν κάνουμε κάτι, όταν καθόμαστε ήρεμοι και φανταζόμαστε, συλλογιζόμαστε κλπ. Έχουμε σε λειτουργία το λεγόμενο DefoMod Network, το δεξιό με τα μπλε χρώματα. Και όταν ξαφνικά ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, τότε ενεργοποιείται το εκτελεστικό δίκτυο, που είναι αριστερά, όπως βλέπουμε εδώ. Αυτό τον διακόπτη λειτουργίας ανάμεσα στο DeFo και στο Executive Network φαίνεται να τον κάνει επίσης η νήσιδα. Έτσι, βλέπουμε λοιπόν ότι η νήσιδα φαίνεται να αποτελεί ένα σπουδαίο εργαλείο, ένα ξεχωριστό εγκέφαλο, να το πω έτσι, μέσα στον εγκέφαλο, που επιτελεί λειτουργίες που έχουν να κάνουν με την αντίληψη του σωματικού μας self, αλλά και συγχρόνως και ταυτόχρονα λειτουργίες διάκρισης ανάμεσα στη λειτουργία του DeFo και του Executive System. Να δούμε όμως τι έχει βρεθεί μέχρι τώρα σε σχέση με τις ψυχικές νόσους και το Interoceptive System. Υπάρχει μια σωρία ερευνών που έχουν βρει συσχέτιση και ύπαρξη, τουλάχιστον έχουν ερευνηθεί καταστάσεις που αφορούν τον πόνο, τα ανεξήγητα, όπως βλέπουμε εδώ, ιατρικά συμπτώματα και πολλές άλλες καταστάσεις, το Emotion Regulation, το Decision Making, καταστάσεις προβλήματα πρόσληψης τροφής, με το addiction, το sexual functioning, το empathy και πολλές άλλες καταστάσεις. Φαίνεται να υπάρχει κάποια συσχέτιση, αυτή ακριβώς ψάχνουμε. Φαίνεται επίσης να υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο πόσο στο body mass index και στο accuracy, στην ικανότητα δηλαδή διάκρισης των ενδοδεικτικών αντιλήψεων, όσο πιο λεπτά είναι τα άτομα, φαίνεται να έχουν πιο καλή ακρίβεια στο να περιγράψουν, να καταλάβουν και να περιγράψουν το ενδοδεικτικό σύστημα. Φαίνεται να έχει μια δεξιά επικράτηση αυτό το σύστημα. Και επίσης βρέθηκε μια συσχέτιση στο λεγόμενο rubber hand illusion. Δεν ξέρω αν το έχετε ακουστά. Να σας θυμίσω ότι είναι η αντίδραση που κάνει ένα άτομο, όπως βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία, όταν ερεθίζουμε ένα μη υπαρκτό μέλος του σώματος και υπάρχει αντίδραση από το υπαρκτό. Δηλαδή, χτυπάμε με ένα σφυρί το μη υπαρκτό χέρι, το βλέπουμε εδώ, το οποίο είναι κρυμμένο, και τότε υπάρχει αντίδραση στο υπαρκτό μέλος. Έτσι, αυτό είναι το rubber hand illusion. Φαίνεται να υπάρχει μια αντιστρόφως ανάλογη συσχέτιση ανάμεσα στους ανθρώπους που έχουν ισχυρή αντίδραση σε αυτό το illusion και στην ικανότητα την ενδοδεκτική. Επίσης, φαίνεται να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλλα. Οι γυναίκες φαίνεται να είναι λιγότερο ευαίσθητες
στο να αντιληφθούν αυτό το localization που λέγαμε πριν, τα σωματικά τους, τα ενδοσωματικά τους αισθήσεις, φαίνεται να είναι λιγότερο ευαίσθητες και επίσης, όπως βλέπουμε εδώ, υπάρχει ένα πιο αδρό sexual concordance, δηλαδή βαθμολογούν πιο θολά, πιο ασαφώς τη σεξουαλική τους διέγερση σε σχέση με τη βαθμολόγηση των οργάνων τους. Έτσι, ενώ στους άντρες είναι πιο σαφής η βαθμολόγηση. Νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικές αυτές οι διαφορές. Υπάρχει σαφής διαφορά. Και επίσης στις γυναίκες υπάρχει και σαφώς διαφορά με το πέρασμα της ηλικίας. Υπάρχει διαφορά στην ενδοδεκτική αίσθηση πριν και μετά την εγκυμοσύνη, στην εφηβεία τους βέβαια πριν, κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης και στην ενηλικίωση. Υπάρχει μια σαφής διαφοροποίηση, αλλά έτσι και αλλιώς υπάρχει διαφοροποίηση και στην εξέλιξη την ηλικιακή εξέλιξη του κάθε ανθρώπου. Διάφοροι παράγοντες, όπως βλέπουμε εδώ, η αφυδάτωση, η γεύση μπορεί να αλλάζει, το κατόφλι του πόνου κλπ. Αισθήσεις δηλαδή κυρίως εσωτερικών οργάνων φαίνεται να μειώνονται με τη διάρκεια της ηλικίας. Και μάλιστα υπάρχει αυτό το ανεστραμμένο γιου που βλέπουμε εδώ, ότι υπάρχει μια μειωμένη αίσθηση στην αρχή της ηλικίας, η οποία βελτιώνεται και η οποία προς το τέλος της ηλικίας ξανά μειώνεται επίσης. Τα πράγματα λοιπόν δεν είναι ίδια σε όλη τη διάρκεια της ηλικίας σε σχέση με την ενδοδεκτική αίσθηση και δεν είναι ίδια και ανάμεσα στα φύλλα τουλάχιστον. Επίσης φαίνεται να υπάρχει μια ασθενή σχέση ανάμεσα στον ενδοδεκτικό σύστημα και στις νόσους της φλεγμονής και κατ' επέκταση φυσικά, όπως μπορεί να φανταστεί κανείς και θα το δούμε μετά, και με τις ψυχικές νόσους. Βλέπουμε εδώ διάφορες έρευνες που έχουν μελετήσει το πρόσθετο προσαγώγιο, τον υπόκαμπο, την νύσιτα σε σχέση με τον άξονα, το υποθάλαμος, υπόφυση, επινεφρίδια κλπ. Σε διάρκεια στρες. Επίσης, οι έρευνες έχουν προχωρήσει πλέον και έχουν δει ότι αυτό το ενδοδεκτικό σύστημα μπορεί να σχετίζεται μέσα από τις παραμέτρους του στρες και με μεταβολικές νόσους και με το στρες στην παιδική ηλικία και με το συσσωρευμένο στρες, όπως βλέπουμε εδώ, τα οποία όλα αυτά φαίνεται να σχετίζονται με την διαταραχή της ομοιόστασης, με την ύπαρξη τελικά κάποιες φλεγμονής και με την ύπαρξη τελικά κάποιες ψυχικής νόσους πιθανών. Βέβαια, μεγάλη έρευνα υπάρχει και είναι λογικό αυτό σε σχέση με το ενδοδεκτικό σύστημα και την κατάθλιψη. Υπάρχουν διάφορα ευρήματα. Υπάρχουν ευρήματα που δείχνουν και αυξημένη διέγερση του ενδοδεκτικού συστήματος, αλλά και μειωμένη διέγερση σε καταθλιπτικούς ασθενείς. Και αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα. Κάτι συμβαίνει λοιπόν που θα πρέπει να μελετηθεί περισσότερο. Εδώ είναι ένα μοντέλο που δείχνει ακριβώς και εξηγεί πώς κάποια άτομα έχουν αυξημένη και πώς κάποια άλλα καταθλιπτικά άτομα έχουν μειωμένη αντίδραση στο interoceptive system. Εδώ είναι μια περιγραφή, θεωρώ πολύ καλή σε αυτό το άρθρο, που με λίγα λόγια μας λέει ότι πιθανότατα στην κατάθλιψη υπάρχει μια υπερδραστηριότητα στα όργανα ή τουλάχιστον υπάρχει μια αυξημένη είσοδος ενδοδεκτικού σήματος ή ερεθίσματος από την περιφέρεια. Το σήμα αυτό δίνει κάποιο άλλο σήμα ότι το prediction που γίνεται, σύμφωνα με το prediction που γίνεται, θα πρέπει να υπάρχει πιο μεγάλη μεταβολική ενέργεια. Το σήμα αυτό προκαλεί ένα down regulation, όπως βλέπουμε εδώ, στον άξονα υποθάλαμος υπόφυση επινεφρίδια και αυτό ακριβώς καταλήγει στο να έχουμε μια προφλεγμονώδη κατάσταση. Αντίθετα ή και παράλληλα, την ίδια στιγμή και στους ίδιους ασθενείς, ενώ αυτό συμβαίνει από πάνω προς τα κάτω, επίσης από κάτω προς τα πάνω, το πνευρογαστρικό βλέπουμε να δίνει ένα θορυβώδες έτσι, μια θορυβώδη πληροφορία, μια πληροφορία θορύβου μάλλον, το οποίο προκαλεί τελικά αυτό το sickness behavior, την αίσθηση αρρώστου δηλαδή που νιώθει το άτομο, με αποτέλεσμα τελικά το άτομο να νιώθει κουρασμένο, με αρνητικό συναίσθημα και άρα να υπάρχει
η κατάθλιψη. Εδώ βλέπουμε ένα άρθρο επίσης που υποστηρίζει ότι όλα αυτά τα πράγματα σε σχέση με το ενδοδεκτικό σύστημα είναι αναπτυξιακά και είναι λογικό αυτό και είναι αναμενόμενο να είναι αναπτυξιακά. Έχουν μελετηθεί δηλαδή τα τελευταία χρόνια και στους εφήβους και φαίνεται πράγματι στην εφηβεία να υπάρχει αυτή η διαταραχή ή να αρχίζει από την εφηβεία. Να μην ξεχνάμε βέβαια, εμείς το γνωρίζουμε οι νευρολόγοι και οι ψυχίατροι, ότι το πικ των ψυχικών παθήσεων γίνεται εκεί γύρω στην όψιμη εφηβεία, γύρω στα 20, το βλέπουμε εδώ. Και πιθανόν λοιπόν το interoceptive system να συμβάλλει και αυτό ή να αποτελεί και την κύρια οδό διαταραχής, έτσι, γιατί και βλέπουμε εδώ κάποιες έρευνες που έχουν γίνει σε αντίστοιχους εφήβους. Και επίσης το κλασικό πλέον σύμπτωμα που σχετίζεται και με το συναίσθημα, μάλλον με την αδυναμία έκφρασης του συναισθήματος, την αλεξιθυμία, και η οποία μάλλον ή πιθανόν έχει να κάνει και αυτό με τη διαταραχή του interoceptive system. Και εδώ έχουν γίνει διάφορες έρευνες, τις βλέπουμε εδώ, χαμηλό interoceptive sensitivity σε άτομα με αλεξιθυμία και σε διάφορες παθήσεις, διαφορετικές παθήσεις ψυχικές. Σε γενικές γραμμές πάντως ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν η κατάθλιψη ή άλλες νόσοι έχουν να κάνουν με ένα υψηλά αντιδρών interoceptive system ή με ένα υπό αντιδρών. Δεδομένου ότι έχουν βρεθεί και τα μεν και τα δε ευρήματα σε διάφορες καταστάσεις όπως βλέπετε εδώ. Έτσι λοιπόν μπορούμε να φανταστούμε ή να πιθανολογήσουμε ότι μπορεί τελικά να υπάρχει ένα overactive όπως βλέπουμε εδώ, μια υπεραντιδρόσα πρόσθεα νήσος ή μια υποαντιδρόσα, η οποία όμως και πάλι θα πρέπει να φανταστούμε και να μοντελοποιήσουμε αν αυτό οφείλεται σε ένα noisy, σε μια noisy πληροφόρηση που έρχεται από κάτω ή αν είναι αυτόνομη από εκεί λόγω κάποιες φλεγμονίες. Όλα αυτά είναι τα ερωτήματα. Σε γενικές γραμμές πάντως, μάλλον, πιθανότατα, φαίνεται ότι ένα υψηλά αντιδρών interoceptive system φαίνεται να υπάρχει σε άτομα με ιδιαίτερο άγχος ή με κρίση πανικού ή με σύνδρομο άγχος, όπως βλέπουμε εδώ. Και το αντίθετο, χαμηλό sensitivity, χαμηλή αντίληψη δηλαδή της ενδοδεκτικής αίσθησης, έχει βρεθεί σε όλες αυτές τις καταστάσεις, κατάθλιψη, σχιζοφρένεια, OCD, addiction κλπ. Φαίνεται λοιπόν ότι οι περισσότερες έρευνες τελικά δείχνουν ότι οι ψυχικές παθήσεις σχετίζονται με ένα χαμηλά αντιδρών ενδοδεκτικό σύστημα. Παρ' όλα αυτά δεν λείπουν και οι άλλες, όπως είπαμε, σε σχέση με την διαταραχή πανικού. Υπάρχουν επίσης και κάποια άρθρα, εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια, σε σχέση με ειδικούς πληθυσμούς, ψυχιατρικούς πληθυσμούς. Βλέπουμε εδώ στην διπολική διαταραχή. Πιθανολογείται και εδώ επίσης το άρθρο αυτό. Και εδώ σε ένα άλλο άρθρο που έχει να κάνει με τη σχιζοφρένεια από κάποια ομάδα Ιταλών, η οποία μελέτησε όλα τα συμπτώματα μιας ομάδας σχιζοφρενών, αλλά βρήκε μια θετική συσχέτιση ανάμεσα στην ικανότητα των σχιζοφρενικών ατόμων να αντιλαμβάνονται την ενδοδεκτική αίσθηση και στα θετικά συμπτώματα. Δεν βρέθηκε κάποια συσχέτιση σε σχέση με τα αρνητικά συμπτώματα. Δεν έχω βρει κάποια παρόμοια, πιθανόν να υπάρχουν και παρόμοιες έρευνες για τη σχιζοφρένεια, δεν έχω βρει εγώ προσωπικά άλλη, αλλά παρόλα αυτά αξίζει τον κόπο πραγματικά, πιστεύω, να ασχοληθούμε περισσότερο με τη σχιζοφρένεια και με το τι συμβαίνει σε σχέση με την ενδοδεκτική αίσθηση. Θα κλείσω αυτό το δεύτερο μέρος της παρουσίασης λέγοντας με λίγα λόγια ότι όπως μπορούμε να αντιληφθούμε μέχρι τώρα τουλάχιστον, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει ακριβώς με τις ψυχικές παθήσεις, αλλά σίγουρα κάτι συμβαίνει με το συναίσθημα, με τα συναισθήματά μας. Σίγουρα το ενδοδεκτικό σύστημα φαίνεται να σχετίζεται με τα συναισθήματα. Πολλές έρευνες πάνω σε αυτό, σε σχέση με το emotional stability, regulation, intensity κλπ. Όπως βλέπουμε εδώ. Και αν κάτσει να δει κανείς την ιστορία του συναισθήματος από τον James, βλέπουμε πάνω τη φωτογραφία του, πολύ αργότερα τον Νταμάσιο και πολύ αργότερα τον Άνιλ Σίθ, τον Βρετανό,
θα δει κανείς ότι όλη η έρευνα του συναισθήματος, αν το δει κανείς έτσι προσεκτικά, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια έρευνα του σώματος και στην πραγματικότητα του ενδοσώματος, δηλαδή των οργάνων, των εσωτερικών οργάνων, σε σχέση με αυτά που αισθανόμαστε. Πράγματι, ο Βρετανός αυτός, ο Άνιλ Σιδ, έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτή την τελευταία εξέλιξη της σκέψης και έχει προσθέσει στην ιστορία αυτή το prediction, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο εγκέφαλος βασικά είναι ένα όργανο που στην ουσία προβλέπει. Αυτό που κάνει στην ουσία είναι να προβλέπει. Έτσι. Και αυτή η πρόβλεψη πιθανότατα σχετίζεται ισχυρά και με την αίσθηση των εσωτερικών μας οργάνων, με το interoceptive inference όπως βλέπουμε εδώ, και με την ύπαρξη των συναισθημάτων. Άρα λοιπόν μπορεί να σκεφτεί κανείς ένα σύμπλοκο ανάμεσα στο ενδοδεκτικό σύστημα, στα συναισθήματα και στην ικανότητα του εγκεφάλου να κάνει πρόβλεψη. Πραγματικά είναι ενδιαφέρουσα η τελευταία εξέλιξη της βιβλιογραφίας σε σχέση με αυτό την ικανότητα του prediction που έχει ο εγκέφαλος. Και αυτό το prediction είναι κυρίως top-down, έτσι είναι από πάνω προς τα κάτω. Παρ' όλα αυτά, όσο περισσότερα πράγματα ανακαλύπτονται πλέον σε σχέση με το interoceptive system, τόσο πιο πολύ εμπλουτίζεται και η γνώση μας στο να υπάρξει τελικά ένα μοντέλο όπου και τα δύο συστήματα, και το top-down και το bottom-up να έχουν μια εισάξια, έτσι, αντιπροσώπευση και να συμβάλλουν στην κατανόηση του πόσο ο εγκέφαλος μπορεί να κάνει prediction. Εδώ βλέπουμε ένα, έτσι, απλώς θα σας δείξω την εικόνα ενός πολύπλοκου άρθρου από έναν Έλληνα αριστερά μεταπτυχιακό στο Yale και του καθηγητού του, το λεπτουργό και του καθηγητού του, του Φιλίπ Κορλέτ, η οποία ακριβώς, δεν θα πω σε λεπτομέρειες σε σχέση με αυτό το άρθρο, μπορεί κανείς να το ψάξει και να το μελετήσει γιατί είναι αρκετά πολύπλοκο. Αυτό που βλέπουμε στην δεξιά πλευρά είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο συνθέτουμε το self, την εικόνα του εαυτού μας. Και αυτό που κάνουμε τελικά με τις αισθήσεις τις εξοδεκτικές αλλά και τις ενδοδεκτικές, αυτό που κάνουμε είναι να συνθέτουμε ένα self, έναν εαυτό, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο παρά το feeling of self, το λεγόμενο feeling of self, και το οποίο έρχεται κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί με το αριστερό σύστημα, το αλλοκεντρικό σύστημα, το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι φορτωμένο με τα priors, με τις προηγούμενες εγγραφές ή με τις προηγούμενες γενετικές εγγραφές, έτσι, με σκοπό να συνθεθεί τελικά το sense of self, που είναι η τελική κατάληξη αίσθησης του εαυτού μας. Απλώς ήθελα να σας δείξω τον τελευταίο τρόπο σκέψης και τον τελευταίο τρόπο μοντελοποίησης αυτών των πραγμάτων με το άρθρο αυτό. Έτσι κι αλλιώς αυτές είναι θεωρίες που ο καθένας όμως μπορεί να σκεφτεί και να φτιάξει ίσως και τη δική του θεωρία σε σχέση με αυτά. Και αν θέλει κανείς έτσι να δει λεπτομέρειες, αυτό είναι ένα δικό μου πρόσφατο άρθρο στο περιοδικό της Ομπρέλα, που ακριβώς καταγράφει όλη αυτή την ιστορία του συναισθήματος, της προθετικότητας του συναισθήματος, έτσι, γιατί προϋπάρχει προφανώς μια προθετικότητα, δεν γίνονται όλα τυχαία, υπάρχει μια προθετικότητα, και αυτή η προθετικότητα περιλαμβάνει μέσα την προβλεπτικότητα, το prediction δηλαδή του εγκεφάλου, και όλα αυτά κάνουν ένα loop σε σχέση με αυτά που αντιλαμβανόμαστε. Και αυτά που αντιλαμβανόμαστε περιλαμβάνουν και το ενδοδεκτικό σύστημα για το οποίο μιλάμε σήμερα. Με λίγα λόγια θα πω λοιπόν στο τρίτο μέρος κάποιες προσπάθειες θεραπευτικές που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Καταρχήν, σε γενικές γραμμές υπάρχει η διαφοροποίηση ανάμεσα στο εξοδεκτικό και στο ενδοδεκτικό. Έτσι. Όπως βλέπουμε εδώ αριστερά, υπάρχουν διάφορες παθήσεις στις οποίες συμμετέχει το εξοδεκτικό, όπως είναι το lower back pain, το phantom pain κλπ. Και δεξιά βλέπουμε ένα κατάλογο μικρό από παθήσεις στις οποίες πιθανότατα συμμετέχει το ενδοδεκτικό σύστημα, όπως είναι το ευαίσθητο έντερο, διαταραχές πρόσληψης τροφής, το άγχος, η κατάθλιψη, η σωφρένεια κλπ. Όλες μπορεί να τις βάλει κανείς μέσα. Και εδώ επίσης μια διαφοροποίηση ανάμεσα στις πρακτικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς με βάση το εξοδεκτικό σύστημα. Βλέπουμε αριστερά
θεραπεία με φορό, θεραπεία με πιλάτες, με Αλεξάνδερ κλπ. Όλες αυτές οι μέθοδοι, τις οποίες εμείς οι ειδικοί συχνά τις παραβλέπουμε. Έτσι, παρόλα αυτά έχουν καλό αποτέλεσμα. Το βλέπουμε και σε όποιους ασθενείς μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Και δεξιά βλέπουμε θεραπευτικές τεχνικές που σκοπεύουν στο ενδοδεκτικό σύστημα. Έτσι, και αυτές έχουν να κάνουν περισσότερο με την αντίληψη του εσωτερικού εαυτού και έχουν να κάνουν κυρίως με το mentalization, αλλά και πιο ειδικά με τις τεχνικές yoga, με τις ενεργειακές τεχνικές, του βιοδυναμικού feedback κλπ. Κλπ. Ακόμα και το deep brain stimulation φαίνεται, και αυτό μπορεί να μας κινήσει κάποιο ενδιαφέρον, φαίνεται να στοχεύει κυρίως όσον αφορά την κατάθλιψη τουλάχιστον, σε ένα σημείο στο οποίο, στο Broadband Area 25, όπως βλέπουμε εδώ, που είναι ένα σημείο στο οποίο ακριβώς συγκλίνουν οι οδοί, οι οποίες φεύγουν από την πρόσθεια νήσιδα, πηγαίνουν στο πρόσθιο προσαγόγιο και κατόπιν πηγαίνουν στο προμετωπείο φλοιό. Είναι ακριβώς δηλαδή το σημείο το οποίο μεταβιβάζει την πυρηνική πληροφορία του εαυτού προς τον προμετωπείο φλοιό. Φαίνεται λοιπόν ότι στο σημείο αυτό όταν γίνεται deep brain stimulation να έχει καλά αποτελέσματα. Επίσης, αν ξανασκεφτούμε με ένα άλλο μάτι την γνωσιακή θεραπεία ή την οποιαδήποτε ψυχοθεραπεία μπορεί να κάνει κανείς, μπορεί να υποθέσει ότι ακριβώς με τις ψυχοθεραπείες και ειδικά με τις στοχοκατευθυνόμενες, συμπεριφορικές ή γνωσιακές, ενδέχεται να γίνεται αυτό που λέει και εδώ, να αλλάζουμε δηλαδή τα inputs της εισόδου των πληροφοριών, η οποία είσοδος των πληροφοριών μέσα από το bottom-up system πλέον να τροποποιεί και τις ανώτερες δομές. Επίσης, φαρμακευτικές αγωγές που τις δίνουμε χωρίς να γνωρίζουμε ίσως πώς λειτουργούν ακριβώς, σε μεγάλο βαθμό γνωρίζουμε, αλλά ποτέ δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς, ενδέχεται να λειτουργούν και μέσα από το ενδοδεκτικό σύστημα. Έτσι. Το μπλοκάρισμα του αδρενεργικού συστήματος με την προπρανολόλη, τα stimulants, το μεθυλφενιδάτη, οι βενζοδιαζεπίνες, τα μυοχαλαρωτικά κλπ. Δρούν και στο μυϊκό αλλά και στο ενδοδεκτικό σύστημα. Σίγουρα δρούν, έτσι, και δεν αποκλείεται λοιπόν ένα μέρος των θεραπείων που ήδη δίνουμε να οφείλεται στην ενεργοποίηση ή στην δράση του ενδοδεκτικού συστήματος. Και επίσης μια περιγραφή μιας εμπειρικής περισσότερο θεραπείας, το καπνόμετρο assisted respiratory training. Αυτό μας θυμίζει και λίγο το τη γιόγκα, αλλά είναι μια σύγχρονη γιόγκα, όπου κανείς μπορεί να εκπαιδεύσει κάποιους αγχωτικούς ασθενείς, δίνοντάς τους διοξίδιο, μικρές δόσεις διοξιδίου, και έτσι να αυτοελέγχουν το άγχος τους κλπ. Έτσι και αυτό επίσης μας δείχνει πώς μπορούμε, επηρεάζοντας το ενδοδεκτικό σύστημα, να κάνουμε ψυχοθεραπείες και πιθανόν με καλά θεραπευτικά αποτελέσματα. Βέβαια, και επίσης να πω ότι η γνώση ή η ύπαρξη θεραπευτικών παρεμβάσεων στο ενδοδεκτικό σύστημα δεν είναι σημερινή. Αντίθετα, έχει κινητοποιηθεί τα τελευταία 10 χρόνια. Υπήρχε όμως αιώνες πριν και με τις βουδιστικές πρακτικές του γιόγκα. Όχι όλες, κυρίως αυτές που στοχεύουν στη ρύθμιση της αναπνοής. Αυτές που στοχεύουν στη ρύθμιση της αναπνοής ή της καρδιάς είναι αυτές που στοχεύουν στη ρύθμιση του ενδοδεκτικού συστήματος. Γιατί οι άλλες, τα άλλα συστήματα γιόγκα που στοχεύουν στην αυτοσυγκέντρωση ή στον εντοπισμό κάποιου εξωτερικού σημείου του σώματος, δεν αποσκοπούν εκεί. Βλέπουμε εδώ και τον Κινέζο αυτόν, τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, ο οποίος ανέλησε όλες αυτές τις τεχνικές και οι οποίες υπάρχουν και ακολουθούνται και σήμερα. Πιθανόν όχι τόσο πολύ στην Ελλάδα, αλλά σίγουρα σε πολύ σε άλλα δυτικά κράτη. Δεν θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς τις θεραπευτικές τεχνικές, δεν θα μπορούσε να μην σκεφτεί κανείς το βασικό όργανο. Το βασικό όργανο της ενδοδεκτικότητας είναι το πνευμονογαστρικό. Αυτό φέρνει το 90% περίπου των πληροφοριών στην νήσο. Έτσι λοιπόν, είναι καλά μελετημένο το νεύρο αυτό, παίρνει πληροφορίες από παντού. Να θυμίσουμε ότι είναι το όργανο του, το νεύρο του παρασυμπαθητικού. Βλέπουμε εδώ αριστερά, για παράδειγμα, μια γνωστή ιστορία, πώς με ένα οξύ στρες επηρεάζονται τα συστήματα και το συμπαθητικό και το παρασυμπαθητικό. Αλλά όταν μετά από λίγη ώρα
ομαλοποιούνται και τα δύο. Όμως όταν το στρες είναι χρόνιο και μεγάλο και χρόνιο κλπ, βλέπουμε την μπλε γραμμή, το παρασυμπαθητικό δηλαδή, να ατονεί και να μην μπορεί να ξαναπάρει τα ενία. Αυτό είναι το σκεπτικό της παρέμβασης στο πνευμογαστρικό σύστημα, έτσι, η ανικανότητά του δηλαδή να επανέλθει, και οι τεχνικές που έχουν σκεφτεί κατά καιρός είναι το δυναμώσουν. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι το πνευμογαστρικό δεν παίρνει μόνο αισθήσεις από τα αισθητικά όργανα, συνδέεται και με ενδοκρινείς ασθένειες, και αυτό ακριβώς μας βάζει σε υπόνοια ότι, και αποδεικνύει μάλλον, ότι το ενδοδεκτικό σύστημα σχετίζεται και με ανοσολογικές καταστάσεις ή τουλάχιστον τις ρυθμίζει, τις επηρεάζει, και έτσι και εμείς μπορούμε να σκεφτούμε ότι επηρεάζοντας το ενδοδεκτικό μπορούμε να επηρεάσουμε ανοσολογικές καταστάσεις και να θεραπεύσουμε ίσως. Αυτός ο Πόρτζες είναι ένας ερευνητής ο οποίος ερεύνησε πραγματικά περισσότερο από τον καθέναν το πνευμονογαστρικό. Αυτό είναι το βιβλίο του, και ο οποίος γύρω στο 2005, 7, 11 έτσι εξέφρασε αυτή την θεωρία, ότι πολλά δηλαδή πράγματα στον οργανισμό μας οφείλονται και μπορούν να τροποποιηθούν μέσα από το πνευμονογαστρικό. Ενίσχυσε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός αρκετά τις θεραπευτικές επιλογές. Και εντάξει, εδώ δεξιά βλέπουμε μια παλιότερη μέθοδο σε σχέση με το πώς μπορούμε να διεγείρουμε με έναν διεγέρτη του πνευμογαστρικού. Έτσι, είναι μια επεμβατική μέθοδος όμως. Πλέον όμως τα πράγματα εξελίσσονται. Εδώ ένα πρόσφατο άρθρο, πολύ πρόσφατο, το οποίο κάνει μια μετα-ανάλυση στις πολύ πρόσφατα όργανα που έχουν βρεθεί και που κυκλοφορούν, και με τα οποία μπορεί κανείς να κινητοποιήσει και να ερεθίσει το πνευμονογαστρικό. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνει κανείς μια τομή και να βρει το πνευμονογαστρικό στο θώρακα. Μπορεί να επηρεάσει μικρούς κλάδους στον τράγο του αυτιού, όπως βλέπουμε εδώ, ή σε κάποια συγκεκριμένα σημεία του πτερυγίου. Από ό,τι έχω δει όμως, γιατί διάβασα το άρθρο αυτό, από ό,τι έχω δει, ακόμα και στον τράγο, ακόμα και στο πτερύγιο, δεν υπάρχουν δυστυχώς μόνο κλάδοι του πνευμογαστρικού, υπάρχουν και άλλοι κλάδοι, οπότε το αποτέλεσμα τελικά των θεραπείων αυτών είναι λιγότερο καλό από όσο περιμέναμε. Άλλες θεραπευτικές προσπάθειες. Μπορεί κανείς, όπως βλέπουμε εδώ, μετρώντας το καρδιακό του ρυθμό, για παράδειγμα, να επηρεάσει τις ικανότητες στη μνήμη. Μπορεί επίσης κανείς, κάνοντας αυτοπαρατήρηση μέσα από φωτογραφίες, αλλά κυρίως μέσα από καθρέφτη, να αυξήσει την ικανότητα αντίληψης του εαυτού. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε καλή αίσθηση του self. Πολλές, για να μην πω όλες οι ψυχικές παθήσεις, οφείλονται στην στρεβλή αυτή αίσθηση του self, έτσι. Και φαίνεται ότι η αυτοπαρατήρηση μέσα από φωτογραφίες, κυρίως όμως μέσα από καθρέφτη, μπορούν να αυξήσουν αυτή την ικανότητα. Και και διάφορες τεχνικές body scan, όπως βλέπουμε εδώ. Εδώ βλέπουμε μερικά παραδείγματα αρθρογραφιών που βρίσκουν ακριβώς αυτό, το ότι όταν κοιτάμε τον εαυτό μας, μπορούμε να αυξήσουμε την ικανότητα να θεραπευτούμε, να το πω έτσι. Να μην ξεχνάμε ότι είναι η αυτοπαρατήρηση μέσα από τον καθρέφτη, εμένα μου προκαλεί έκπληξη. Είναι μια τεχνική, ενώ υπάρχουν εκατομμύρια πραγματικά ψυχοθεραπευτικές τεχνικές, όχι χιλιάδες, εκατομμύρια, δεν υπάρχουν θεραπευτικές που να συνδυάζουν τον καθρέφτη, ή τουλάχιστον υπάρχουν πολύ λίγες. Τα άρθρα είναι πάρα πολύ λίγα και αυτό μου κάνει εντύπωση πραγματικά. Φαίνεται να μην ελκόμαστε από τον καθρέφτη, και εδώ θα πρέπει, και αυτό να είναι ένα πράγμα το οποίο θα το ψάξουμε, δεν ελκυόμαστε στο να κοιτάμε τον καθρέφτη, πέρα από το αν είμαστε καλά ντυμένοι ή χτενισμένοι και να φύγουμε. Αυτό κάτι λέει, αλλά και σε γενικές γραμμές πάντως έχουν δείξει οι λίγες αυτές έρευνες ότι η αυτοπαρατήρηση μέσα από τον καθρέφτη έχει πολύ θετικά αποτελέσματα. Βλέπουμε εδώ μερικές τέτοιες έρευνες. Αξίζει κανείς να τις ψάξει και να τις μελετήσει ειδικότερα. Και επίσης, όχι μόνο αυτό,
αλλά και η στάση του σώματός μας έχει βρεθεί με αυτό το άρθρο εδώ της, στο οποίο συμμετέχει και ελληνικής καταγωγής η Όλγα η Πολάτου. Μπορούν να γίνουν ασκήσεις σώματος, στάσεις μάλλον, όχι ασκήσεις, στάσεις σώματος για κάποια λεπτά, τα οποία να επηρεάσουν, τα οποία επηρεάζουν προφανώς το εξωδοτικό, αλλά και κυρίως το ενδοδοτικό σύστημα, και το οποίο έχει δείξει ότι είναι, έχει θεραπευτική συνεισφορά σε περιπτώσεις ψυχικών παθήσεων. Θα κλείσω με αυτήν εδώ την παρατήρηση. Και ένας από τους λόγους της σημερινής παρουσίασης είναι και αυτός εδώ. Είμαστε νευροεπιστήμονες, ψυχίατροι, νευρολόγοι, ψυχοθεραπευτές. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ασχολούμαστε με τι? Με τον εγκέφαλο. Αυτό που επικρατεί τα τελευταία χρόνια είναι αυτό ακριβώς ο εγκεφαλοκεντρισμός στην επιστήμη μας. Ψάχνουμε τον εγκέφαλο, ψάχνουμε τον εγκέφαλο, ψάχνουμε τον εγκέφαλο. Πιθανόν τα πράγματα να μην είναι έτσι ή να μην είναι τόσο έτσι, μπορεί και καθόλου έτσι. Τι εννοώ? Τουλάχιστον η σχιζοφρένεια, όπως έγραψε εδώ πριν από αρκετά χρόνια ο κ. Πάτρικ, αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω και όλες οι παθήσεις ψυχικές, δεν είναι παθήσεις του εγκεφάλου, είναι παθήσεις συστηματικές, είναι παθήσεις όλου του οργανισμού. Και αυτό που μένει να βρούμε είναι πόσο συνεισφέρει το κάθε κομμάτι του σώματος, το κάθε κομμάτι των αισθήσεων στις παθήσεις αυτές. Θεωρώ λοιπόν ότι, όπως λέει εδώ, ότι η σχιζοφρένεια είναι συστηματική νόσος, όλες οι ψυχικές παθήσεις είναι συστηματικές νόσοι, είναι νόση του οργανισμού ολόκληρου, και αυτό το αποδεικνύει πλέον και η τελευταία λέξη της επιστήμης, που είναι η ανοσολογία. Βλέπουμε εδώ δεξιά ένα παράδειγμα, πρόσφατο, ένα μοντέλο μάλλον. Η ανοσολογία φαίνεται να είναι το μοντέλο το οποίο προσφέρει αρκετές λύσεις και σκέψεις στην θεραπευτική, στην κατανόηση των ψυχικών παθήσεων, αλλά και στις θεραπευτικές πρακτικές. Βλέπουμε εδώ για παράδειγμα, το μοντέλο αυτό μάλλον έχει μικρά γραμματάκια, σας τα λέω, ότι τα γονίδια μαζί με τις λοιμώξεις πιθανόν, μαζί με το μικροβίωμα πιθανόν, μαζί με το ψυχολογικό στρες σίγουρα, μπορεί να τροποποιήσουν την περιφέρεια, και η περιφέρεια από μόνη της να δώσει μια ανταπόκριση, ή και από μόνη της η νόσος της περιφέρειας μπορεί να προκαλέσει προς τα πάνω μια πάθηση, με αποτέλεσμα τελικά να έχουμε συστηματικές ψυχικές παθήσεις και όχι παθήσεις του εγκεφάλου. Αυτά. Σας ευχαριστώ.